το πιάτο από γαλλική πορσελάνη στο οποίο απεικονίζεται ένα ζευγάρι στην εξοχή μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για την προσωπική ζωή του Καποδίστρια. Στην πίεση του πατέρα του για γάμο αρνείται προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Την ηλικία του, την κακή οικονομική του κατάσταση, την απαιτητική σταδιοδρομία του, αλλά και το ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει μια Ελληνίδα εφόσον ζει μακριά από την πατρίδα του. Παρ' όλα αυτά, μια γυναίκα φαίνεται να αγγίζει την καρδιά του. Η Ελληνομολδαβή Ροξάνδρα Στούρτζα, κυρία επί των τιμών της αυτοκράτηρας Ελισάβε της Ρωσίας. Μεταξύ τους δημιουργείται μια βαθιά φιλία. Στις πολυάριθμες επιστολές που ανταλλάσσουν, τις περιγράφει όλες τις χαρές, τις επιθυμίες, τις θλίψεις και τις ανησυχίες του. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν θα οδηγήσει σε γάμο. Η Ροξάνδρα θα παντρευτεί τον Γκόμι Έντλινγκ, αλλά θα συνεχίσει να φοράει το δαχτυλίδι.